Με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε για άλλη μια φορά τον Πανασιολογιότατο και αγαπητό μας πατέρα Μάρκο Τζανακάκη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιγαιλίας και Καλαβρίτων και του αδερφότος Θεολόγου Σωτήρος, ο οποίος με πολύ αγάπη μας μιλάει κάθε φορά. Θεωρώ ότι όλοι φεύγουμε ωφελημένοι και αυτό θα το καταλάβουμε πάλι απόψε όσοι δεν τον έχουμε ακούσει τις προηγούμενες φορές. Και χαιρόμαστε που είναι εδώ πέρα. Είναι ευλογία για την ενορία μας, είναι ευλογία για όλους μας και θεωρώ ότι θα μας δώσει δύναμη για το υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να φτάσουμε με το καλό στη Μεγάλη Εβδομάδα και στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Μόνο μία ανακοίνωση τώρα που είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι για την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή 21 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Θα έχουμε εδώ στην αίθουσά μας ομιλία από τον Πατέρα Χρυσόστομο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Πανερωμένης Νάξου, με θέμα «Η χαρά ως τέχνη και δώρο». Εδώ, στο πνευματικό μας κέντρο, προσκεκλημένο στο Συλλόγου των Φίλων του Αγίου Χώρος. Να καλωσορίσουμε τον Πατέρα Μάρκο, να του δώσουμε το λόγο και να μην μακρηγορήσω. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλόξενη διάθεση και τα αισθήματά σας, πάντοτε αδιάπλωτα. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος κάτω από τη σκέπη και την ευλογία γίνονται όλα και αυτός ανέχεται την παρουσία μου εδώ πέρα και ορίζει αυτός να έρχομαι και να ομιλώ στην αγάπη σας. Έχουμε αναγγείλει ένα θέμα υπερμεσούσης της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλαδή πλησιάζοντας προς τα άχραντα πάθη του Κυρίου μας. Ένα θέμα το οποίο αφορά ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστεί στην ιστορία ταυτόσιμο και συνώνυμο με τον προδότη, με την προδοσία. Ένα πρόσωπο αποτρόπαιο και καταδικαστέο, ένα όνομα που και μόνο να το ακούσει κανένας ή να το προσδώσει σε κάποιον άλλον είναι κάτι σαν ύβρι. Ο Ιούδας Ισκαριώτης. Ωστόσο, αυτό το πρόσωπο, το οποίο είναι ένα πρόσωπο ένιγμα στην όλη ιστορία του Θείου Δράματος και της σωτηρίας που προκύπτει από τη λυτρωτική θυσία του Κυρίου μας, χρειάζεται να το προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο. Δώσαμε έναν τίτλο ο οποίος δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Είπαμε Ιούδας διαχρονικό προδοτικό πρότυπο. Και λέει κανένας είναι ή μπορεί να ονομάζεται, να αποκαλείται ο Ιούδας πρότυπο. Είναι πρότυπο βίου. Φυσικά και δεν είναι. Αλλά θα δείτε στην ανάπτυξη του θέματος ότι δυστυχώς είναι για κάποιους από μας. Και πολλές φορές βαδίζουμε δυστυχώς παράλληλα με τα βήματα που βάθιζε και ο Ιούδας μέχρι να φτάσει στην προδοσία. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι ο Ιούδας έχει μια διαχρονική πορεία από τη μαθητεία στην προδοσία. Και θα μπορούσαμε να αναμοχλεύσουμε, να επισκεφτούμε, να προσεγγίσουμε την προσωπικότητά του, τη δράση του, τις κινήσεις του, τις ενέργειές του, τις εσωτερικές και τις εξωτερικές, σαν ιστορικές στιγμές του παρελθόντος μεν, που συνέβησαν 2000 χρόνια πριν από σήμερα, αλλά και σαν επαναλαμβανόμενες προσωπικές εμπειρίες του παρόντος και θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ. Αρχικά να δώσουμε μερικά πράγματα, λίγες πληροφορίες έχουμε για τον Ιούδα. Ήταν από την Καριώθ της Γαλιλαίας, εξού και Ισκαριώτης, θα λέγαμε ας πούμε Ιούδας, Υιός του Σίμωνα, γιος του Σίμωνα, με την προσωνυμία θα λέγαμε Κρητικός, Πελοποννήσιος, Θρακιώτης, Ιππυρώτης, Ισκαριώτης, από την Καριώθ. Και εκείνο που τον χαρακτηρίζει στις περιγραφές των Ευαγγελιστών, γιατί υπάρχουν και από απόκριφες γραμματείες, έτσι, συγγραφές, κάποιες πληροφορίες, τις οποίες
επειδή δεν έχουν το κύρος της θεοπνευστίας και το κύρος των Ευαγγελίων, δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε. Θα αντλήσουμε μόνο τις πενιχρές λίγες περιγραφές από τους Ευαγγελιστές. Εκείνο που τον χαρακτηρίζει είναι ο προδότης. Αυτή είναι το προσδιοριστικό των Ευαγγελιστών για το πρόσωπο του Ιούδα, ο μέλλον αυτόν παραδίδουνε, αυτός ο οποίος πρόκειται να παραδώσει, έτσι αναφέρονται, και μάλιστα και εις εκ των 12, και ότι ήταν ένας από τον κύκλο των 12 μαθητών. Κάποιες άλλες πληροφορίες δεν έχουμε και δεν μας ενδιαφέρουν στη διαπραγμάτευση της παρούσης ομιλίας, διότι δεν θέλουμε να κάνουμε, να συνθέσουμε το βιογραφικό του Ιούδα, αλλά να αντιστοιχίσουμε τη ζωή, τη δράση, της πράξης, την κατάπτωση του Ιούδα με τη δική μας ζωή και να αφυπνιστούμε. Ξέρετε, την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπορευτούμε και να συνταυτιστούμε με πάρα πολλά πρόσωπα που συνθέτουν το θείο δράμα. Θα καθίσουμε σαν ψυχή, σαν ύπαρξη ο καθένας από εμάς πλησίον του Αποστόλου Πέτρου και θα δούμε ότι πολλές φορές και εμείς, κυριευμένοι από μια αυτοπεποίθηση, από μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, νομίζουμε και πιστεύουμε κρατεότατα μέσα μας ότι είμαστε αγέροχοι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθούμε τον Χριστό, να καμφθούμε ενώπιον οποιασδήποτε δύσκολη στιγμής. Κι όμως συμβαίνει μερικές φορές, όπως και ο Πέτρος, να τον αρνούμαστε και μάλιστα στα μάτια μιας παιδίσκης. Θα δούμε και θα συμπορευτούμε και θα ταυτιστούμε με το πώς διάκυνται οι μαθητές μπροστά στο πάθος του Κυρίου. Ιδέα δεν παίρνουν από αυτό το οποίο ταλαιπωρεί και ταλανίζει μέχρι θανάτου, μέχρι αγωνίας τεραστίας, ειδικά στη Γεστημανή, ως η θρόβη αίματος να σταλάζουν από το μέτωπο του Κυρίου οι σταγόνες αυτές του ιδρώτα και του αίματος. Παραδομένος αυτήν την αγωνία και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερων προσήφχετο. Οι μαθητές καθεύδουν, κοιτάνε τις πρωτοκαθεδρίες, το ποιος θα καθίσει πλησίον του. Πολλές φορές και εμείς, ενώ μας καλεί η Εκκλησία να συμπορευθούμε μαζί του, να συσταυρωθούμε μαζί του, να τον ακολουθήσουμε σε αυτή τη σταυρική πορεία, εμείς κοιτάμε πότε θα ψωνίσουμε το αρνί, πότε θα βάψουμε τα αυγά, πότε θα στολίσουμε το σπίτι, όλα τα άλλα τα περιφερειακά στον κόσμο μας, και ιδέα δεν παίρνουμε από το θείο δράμα να μας επηρεάσει, να το ζήσουμε και φυσικά να μας λυτρώσει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές ταυτιζόμαστε με τον Πιλάτο, ο οποίος αδιαφορεί μπροστά στην αλήθεια και κοιτάει πώς ανώδυνα θα διαπεράσει τη σκόπελο για να μην βρεθεί ούτε αντιμέτωπος στους Ιουδαίους και δεν είναι αρεστός, αλλά ούτε και να δημιουργήσει πρόβλημα στους άρχοντές τους, στους Ρωμαίους. Και νύπτει πιλατικά, όπως έχει μείνει στην ιστορία τα σχήρας του, λέει ότι εγώ αθώος είμαι από το αίματος του δικαίου τούτου, αλλά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της διάσωσης. Και εμείς πολλές φορές απέναντι σε αδικίες της ζωής, σε συκοφαντίες ανθρώπων, σε δράματα ανθρώπων, λέμε να μην ανακατευτώ, να μην μπλέξω και βρεθώ αναμεμειγμένος και κατατρεγμένος από τον ένα ή τον άλλον, και αδιαφορούμε. Θα ταυτιστούμε λοιπόν, και πρέπει να ταυτιστούμε και να αναρωτηθούμε και να αναμετρηθούμε με διάφορα πρόσωπα που συνθέτουν το θείο δράμα, καλό είναι να προσεγγίσουμε λίγο βαθύτερα και πιο προσωπικά και την περίπτωση του Ιούδα. Ας πούμε, ένας χαρακτηρισμός του Ιούδα, τον είπα ήδη από τους Ευαγγελιστές, είναι ότι ήταν ένας εκ των 12. Εκείνο που βαρύνει την προσωπικότητα του Ιούδα είναι η προδοσία. Το γεγονός ότι συνεφώνησε με τους εχθρούς του Ιησού για 300 αργύρια,
ότι τον πρόδωσε με τον χειρότερο τρόπο, με ένα φίλημα, και τον κατέδειξε, και ουσιαστικά ήταν ο διαμεσολαβητής ο οποίος προσέφερε τον Ιησού στους διώκτες του. Πώς έφτασε όμως αυτός ο άνθρωπος εκεί? Πώς από μαθητής γίνεται προδότης? Πώς από άνδρας που ήταν μέσα στη χάρη του Θεού και μέσα στην ευλογία του Θεού φτάνει να υπηρετεί τελικά το σχέδιο του διαβόλου? Διότι ξέρετε, ο Ιούδας δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο εκφράζει την αναζήτηση ολοκλήρου της ανθρωπότητας, όπως λένε μερικοί. Δεν έπρεπε να υπάρξει ο Ιούδας για να γίνει ο Σταυρός και η θυσία του Χριστού και να λυτρωθούμε εμείς. Δεν είναι ένα πρόσωπο αναγκαίο στην ιστορία του Θείου Δράματος και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Διότι κάποιοι θέλουν να τον παρουσιάσουν έτσι και να τον εξευμενήσουν, να πούν ότι θυσιάζεται αυτός χάριν όλων ημών. Και άρα η θυσία του είναι θυσία παράλληλη και περίπου μεγάλης αξίας, όπως και η θυσία του Κυρίου. Όπως ο Κύριος θυσιάζεται στο Σταυρό, πάσχει, σταυρώνεται, πεθαίνει για να ζήσουμε εμείς, έτσι και ο Ιούδας θυσιάζεται για να θυσιαστεί ο Χριστός. Δεν είναι έτσι. Και το σχέδιο του Θεού δεν μπαίνει σε καμία αναγκαιότητα κανενός ανθρώπου για να φτάσει να έχει ανάγκη ο ανενδεής Θεός το πρόσωπο του προδότου μαθητού. Όχι. Αυτές είναι προσεγγίσεις οι οποίες μπορεί φαινομενικά και δικολαβικά να δικαιολογούν τη στάση του Ιούδα, αλλά καθόλου δεν την απαλλάσσουν από την ενοχή και από την προδοσία, και θα πούμε γιατί. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ιούδας είναι ένας εκ των 12. Για σκεφτείτε λίγο αυτή τη μεγάλη τιμή που του κάνει ο διδάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός. Επιλέγει ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων 12 μαθητές για να τους καταστήσει ανθρώπους δικούς του, το στενό κύκλο των μαθητών του. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Ιούδας. Λέει κανένας, και αναρωτιούνται και πατέρες Εκκλησίας, «Δε γνώριζε ο παντογνώστης και καρδιογνώστης Κύριος ότι αυτός σε λίγο διάστημα μετά την εκλογή του θα φτάσει να τον προδώσει?» Γιατί τον επιλέγει, γιατί τον καλεί, γιατί τον συγκαταλέγει στον κύκλο των 12? Είναι ένα κέριο ερώτημα, το οποίο αν το απαντήσουμε φωτίζουμε το πώς ενεργεί ο Θεός πάνω μας. Δηλαδή, σεβόμενος την ελευθερία που μας έδωσε. Ο Θεός μας έδωσε, μας έπλασε ελεύθερους και σέβεται κατά απόλυτο βαθμό το δώρο της ελευθερίας που μας έχει δώσει. Εμείς αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε. Θέλουμε, ας πούμε, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τον σύζυγό μας, τη σύζυγό μας, να τους έχουμε ελεύθερους, αλλά παρακολουθούμε και το κινητό τους όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα. Τσακ, να δούμε εκεί, ή ξέρω εγώ, ρωτάμε, πήγε το παιδί μου στο φροντιστήριο, πήγε η γυναίκα μου στο κομμωτήριο? Γιατί, λέμε, κουτός είμαι? Δεν μπορούμε να σεβαστούμε απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου όπως τη σέβεται ο Θεός. Ο Θεός τη σέβεται σε απόλυτο βαθμό. Υπάρχει ένα σόφισμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, από αυτά τα σοφίσματα που μέσα στο ερώτημα εμπεριέχει ένα λάθος δεδομένο και βγάζει λάθος συνεπαγωγή, λάθος συμπέρασμα. Που λέει, μπορεί ο Θεός να φτιάξει μια τόσο μεγάλη πέτρα που να μην μπορεί να τη σηκώσει? Αν δεν μπορεί, δεν είναι παντοδύναμος. Πώς μπορεί δηλαδή να ζητήσουμε από το Θεό να φτιάξει κάτι που δεν μπορεί να το φτιάξει? Πώς είναι παντοδύναμος? Για να είναι παντοδύναμος, οτιδήποτε του ζητήσουμε να το φτιάξει μπορεί να το φτιάξει. Αυτό σημαίνει παντοδυναμία. Εάν πάλι μπορεί να φτιάξει μια τόσο μεγάλη πέτρα που όμως δεν μπορεί να τη σηκώσει, πάλι πώς είναι παντοδύναμος? Αφού δεν μπορεί να τη σηκώσει, δεν είναι παντοδύναμος. Από κάποιο βάρος και μετά αδυνατεί να τη σηκώσει. Αυτό το σόφισμα, υπάρχουν και άλλα τέτοια σοφίσματα,
απαντάτε, μπορεί να πει κανένας ότι απαντάτε στο θέμα της ελευθερίας. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο μια τόσο μεγάλη πέτρα, την ελευθερία, την οποία δεν την παραβιάζει. Δεν μπορεί. Εάν θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αρνούμαστε το Θεό, αρνούμαστε τη ζωή, αυτοκτονούμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ήταν λοιπόν ο Ιούδας ένας εκ των 12. Γιατί τον επιλέγει? Τον επιλέγει γιατί την κέρια στιγμή, τη στιγμή τη συγκεκριμένη, αυτός είχε όλες τις προϋποθέσεις της εκλογής και της συμπόρευσης με το Κυρίου. Βλέπετε, ο ανθρώπινος βίος, ο άνθρωπος, το εσωτερικό μας δεν είναι κάτι στατικό. Όπως η εξωτερική μας εμφάνιση, όταν είμαστε παιδιά, όταν είμαστε νέοι, είμαστε εύρωστοι, είναι το δέρμα μας τεντωμένο, είναι αυτό που λέει, που χαρακτηρίζει την νεότητα, είναι τα μαλλιά μας στο χρώμα που είναι, τέλος πάντων. Αλλά όταν περάσουν 30-40 χρόνια, το δέρμα μας ζαρώνει, τα μαλλιά μας ασπρίζουν και μπορεί να δείξεις μια φωτογραφία που είσαι νέος, ξέρω εγώ 20-30 χρονών, στα 70 και να μην σε αναγνωρίζει κανένας. Και λέει, εγώ, ούτε εσύ να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Εγώ ήμουνα τότε έτσι. Όπως αλλάζει το εξωτερικό μας, έτσι αλλάζει και το εσωτερικό μας. Όταν λοιπόν ο Χριστός κάνει την κλίση, ο Ιούδας είναι άξιος να δεχθεί αυτής της κλίσεως. Και βλέπετε ότι την αποδέχεται. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να αποδεχθούν οι μαθητές την κλίση του Κυρίου. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να πούνε αφήνω τα πάντα, συγγενείς, φίλους, γονείς, δουλειές, εργασίες, τα πάντα και ακολουθώ τον διδάσκαλο. Για πόσο, για πού, για όλη μου τη ζωή. Και μάλιστα με μια υπόσχεση η οποία ήταν, ας πούμε, συνεσκιασμένη μέσα στην αντίληψη των μαθητών. Θα σας κάνω αλλοίς ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα ξέρουμε τι εννοούσε ο Χριστός. Τότε αυτοί δεν ξέρανε. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός τον επιλέγει. Και ο Ιούδας δεν είναι μόνο το μεγάλο βήμα του Χριστού να τον καλέσει στον κύκλο των 12, είναι και το μεγάλο βήμα του Αποστόλου, του Ιούδα, να αποδεχθεί την κλίση. Ελάτε τώρα να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για μας. Παρόμοια και αντίστοιχα και παράλληλα ο Χριστός μας έχει καλέσει. Και εμείς είμαστε μαθητές του Χριστού. Και εμείς ανήκουμε στο στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού. Είμαστε μέλη της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Έχουμε βαπτιστεί στην Κολυβήθρα. Έχουμε ενσωματωθεί στην Αγία Εκκλησία. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Ανεξάρτητα τι φοράει ο καθένα μας, μέσα μας, κατάσαρκα, στην καρδιά μας, έχουμε ενδυθεί το Χριστό. Το ξέρουμε αυτό? Το συνειδητοποιούμε αυτό? Πορευόμαστε παράλληλα και αντίστοιχα με αυτήν την κλίση και την αποδοχή της κλίσης, την οποία βέβαια την έκανε ο ανάδοχος, οι γονείς μας, αλλά και εμείς. Και μόνο που είσαστε εδώ, σημαίνει ότι έχετε αποδεχτεί μια εσωτερική κλίση να μάθετε κάτι γύρω από τον Χριστό. Είναι όμως ολόκληρη η ζωή μας αντίστοιχη αυτής της δωρεάς και της κλίσεως που μας έχει κάνει ο Χριστός? Τι έφταιξε στον Ιούδα και είπαμε από μαθητής γίνεται προδότης, από από δούλος γίνεται δόλιος, από απόστολος γίνεται Υιός της απολίας? Κάτι έφταιξε και έφτασε σιγά σιγά σε αυτήν την κατάσταση. Λένε κάποιοι, τον κατέστρεψε η φιλαργυρία του. Όχι, δεν ήταν το πάθος του αυτό, το είχε, που τον οδήγησε μέχρι την προδοσία. Και μπορούμε πολύ εύκολα να το εξηγήσουμε αυτό, διότι 300 αργύρια είναι πολύ μικρό ποσό για ένα τόσο μεγάλο φιλάργυρο όπως ήταν ο Ιούδας. Δεν ήταν τεράστιο το ποσό. Και πάλι, αν ήταν τόσο φιλάργυρος, πώς κατόρθωσε και έμεινε τόσα χρόνια σε μια κοινότητα, σε ένα κοινόβιο, σε μια αδελφότητα μαζί με τον Κύριο και τους άλλους μαθητές που ζούσαν τόσο φτωχά, τόσο απέριτα, τόσο πενιχρά?
Δεν θα το άντεχε. Δεν ήταν λοιπόν το κυρίαρχο η φιλαργυρία του που τον έφτασε στην προδοσία. Άλλη εκδοχή. Λένε κάποιοι ότι ήταν ζηλωτής, δηλαδή ανήκε στην τάξη εκείνη των Ιουδαίων που πίστευαν όλες αυτές τις μεσιανικές προσδοκίες, ανέμεναν το Μεσσία ως επίγειο επαναστάτη και λυτρωτή και απελευθερωτή του Ιουδαϊκού λαού από την καταδυνάστευση και την κυριαρχία των Ρωμαίων. Τέτοιες προσδοκίες. Και ο Ιούδας πίστεψε όταν είδε και όταν δέχτηκε το κάλεσμα, λέει αυτή η εκδοχή, ότι ο Χριστός ήταν αυτός ο κοινωνικός επαναστάτης, ο επαναστάτης, ο οποίος θα λύτρωνε τον Ισραηλιτικό λαό από τη δουλεία των Ρωμαίων. Και γι' αυτό συμπορεύτηκε μαζί του. Και μετά λένε ότι κατάλαβε ότι ο Χριστός ήταν άλλου είδους επαναστάτης, άλλου είδους και ποιότητος Μεσσίας, ότι δεν ενδιαφερόταν για ανατροπή της καθεστικίας τάξεως της πολιτικής, αλλά για ανατροπή της εσωτερικής καταστάσεως, της πνευματικής, της εσωτερικής, της καρδιακής. Και όταν συνειδητοποίησε ότι λάθος είχε συστρατευτεί μαζί του, από εκδικητικότητα τον πρόδωσε. Ούτε και αυτό ήταν. Άλλη εκδοχή λέει ότι τον πρόδωσε από δειλία. Φοβήθηκε ότι μετά τη σύλληψη και τη θανάτωση του Χριστού επέρχεται και ο διωγμός και η σύλληψη και η θανάτωση και των μαθητών του Χριστού και ήθελε να ταυτιστεί με την άλλη πλευρά, να απεκδηθεί έτσι της ιδιότητος του μαθητού, του ακολούθου του Χριστού, για να κατορθώσει να επιζήσει. Ούτε και αυτό είναι ισχυρή άποψη. Άλλη άποψη λέει ότι τον πρόδωσε από μίσος, γιατί επετιμήθη υπό του Κυρίου για τη μεμψημυρία του και την αγανάκτησή του όταν ξέσπασε εκεί αγανακτώντας δήθεν για την απώλεια του μύρου και τόσο ακριβού και πολύτιμου μύρου, το οποίο χυνόταν άδικα και άσκοπα και ανώφελα στα πόδια του διδασκάλου, ενώ θα μπορούσε να δοθεί στους πτωχούς, και γιατί ο Χριστός δεν αποδέχτηκε αυτή την πρόταση, τη δήθεν φιλάνθρωπη και φιλόπτωχη, και τρόποντινά γεννήθηκε μέσα του ένα μίσος και μια αντίδραση και τον πρόδωσε, ούτε και από αυτό. Πίστεψε, λένε άλλοι, ότι ο Χριστός για άλλη μια φορά θα διαφύγει των διωκτών του. Το είχε κάνει και στο παρελθόν. Είχε γίνει άφαντος εν μέσω αυτών στα Ιεροσόλυμα και τον έχασαν. Ενώ τον είχαν εγκλωβίσει και ήταν έτοιμοι να τον συλλάβουν, εξαφανίστηκε και έγινε άφαντος και διεσώθη. Και έφυγε. Και λέει, έχει τέτοιες δυνατότητες και τέτοιες ικανότητες, θα το κάνει και τώρα, θα μου μείνουν εμένα τα 3 κονταργύρια και αυτός θα διασωθεί. Όχι. Πώς έφτασε ο Ιούδας μέχρι την προδοσία, μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πότε μας το λέει? Κατά την περιγραφή αυτής της σκηνής που είπα προηγουμένως, που ο Ιούδας ξεσπά λίγο πριν το πάθος του Κυρίου μας, όταν αυτή η γυναίκα πλένει τα πόδια του Κυρίου Ιησού με αυτό το πανάκριβο πολύτιμο μύρο και τα σπουγγίζει, τα σκουπίζει με τα μαλλιά της. Τότε οι πάντες εκστατικοί βλέπουν το φαινόμενο αυτό της αγάπης, της αφοσίωσης, της ψυχής αυτής της γυναίκας, η οποία αποπλύνει τα πόδια του Ιησού με τα δάκρυά της και με το πολύτιμο μύρο και τα σπουγγίζει με τους βοστρίχους των μαλλιών της, και συγκινημένη από την ταπείνωση, από την αγάπη και από την άφεση που λαμβάνει, μένουν παρακολουθούντες εκστατικοί το φαινόμενο, την πράξη αυτή. Μόνο ο Ιούδας ξεσπά και αγανακτεί και ορίεται και φωνάζει και καταδικάζει και τον ίδιο τον Ιησού. Διατί τούτο το μύρο ορίεται, ούκε πράθει 300 διναρίων και εδόθη πτωχής, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε, και πώς τα ανέχεστε όλοι σας, και εσύ Χριστέ,
Είναι σαν να του λέει, ένα τέτοιο υπέρογκο ποσό, ένα τέτοιο πανάκριβο μύρο που είναι μια περιουσία ολόκληρη, να καταδέχεσαι και να ανέχεσαι να στο προσφέρει τόσο υποτιμητικά, δουλικά, ταπεινά αυτή η γυναίκα, γιατί δεν το δίνει στους φτωχούς που πεινάνε? Και συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουχ ότι περί των πτωχών ήμελε, όχι ότι ενδιαφερόταν πραγματικά για τους φτωχούς, αλλά ότι κλέπτησιν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Λέει ο Ιωάννης, όχι, μην τον ακούτε, δεν ενδιαφέρεται για τους φτωχούς, ούτε συμπονά αυτούς που πεινάνε, ούτε αγανακτεί ως ευαίσθητος και φιλόπτωχος χάριν των πτωχών, όχι, τον εαυτό του νοιάζεται. Τρελαίνεται κυριολεκτικά όταν βλέπει αυτό το πανάκριβο μύρο να χύνεται και το χάνει από το πουγγί του, το χάνει από το ταμείο του. Γιατί λέει, γιατί ήταν κλέφτης και είχε το γλωσσόκομο, δηλαδή το κοινό ταμείο των 12 μαθητών, και άπλωνε το χέρι του μέσα από το κοινό ταμείο και έπαιρνε προς ιδίαν χρήση. Εδώ τώρα θα επανέλθουμε. Πάλι αναδύεται ένα ερώτημα. Μα καλά, ο παντογνώστης Κύριος δεν το ήξερε ότι κλέβει ο Ιούδας? Δεν υπήρχαν κάμερες εκείνη την εποχή, έτσι, ούτε υπολογιστές να είναι εισερχόμενα, εξερχόμενα. Δεν το ήξερε, δεν ήταν παντογνώστης? Γιατί από τον κύκλο των 12 δεν δίνει το ταμείο σε κάποιον άλλον να έχει ήσυχο το κεφάλι του και να γίνεται η διαχείριση των χρημάτων κατά κρίβιαν? Βάζει το σκύλο να φυλάει τα λουκάνικα? Ναι. Και αυτό κάνει με όλους μας. Μας δίνει ένα σωρό χαρίσματα τα οποία εμείς τα προσποριζόμαστε, τα διαχειριζόμαστε σαν να είναι δικά μας, τα καρπονόμαστε, τα ξοδεύουμε όπως θέλουμε, τα κατασπαταλούμε προς ιδίαν χρήση, άσωτα και απερίσκεπτα, και δεν παρεμβαίνει. Γιατί? Γιατί θέλει να μας μάθει να διαχειριζόμαστε σωστά τα πράγματα. Διότι πάλι σέβεται την ελευθερία μας. Ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός ο οποίος μας κλειδώνει σε ένα δωμάτιο για να μην αμαρτήσουμε. Μας βγάζει μέσα στους πειρασμούς για να μπορέσουμε να τους υπερνικήσουμε. Γι' αυτό και λίγο πριν το εκούσει ο πάθος του, σε αυτή τη μεγάλη αρχιερατική προσευχή που κάνει στον κήπο της Γεστημανή, λέει για όλους μας, για τους μαθητές του, το στενό, τον ευρύτερο κύκλο και τους μαθητές όλων των αιώνων, λέει, Κύριε, ου και ρωτώ είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Όλοι αυτοί, λέει, και οι 12 και οι 70 και όλοι οι ακροατές μου, σύ ήσαν, δικοί σου ήσαν, ουράνιε πατέρα μου, και εμεί αυτούς δέδωκας και μου τους έδωσε σε μένα. Και εγώ τους μίλησα, εγώ τους υπηρέτησα, εγώ τους διακόνησα, εγώ τους διαφώτισα. Και τώρα φεύγω και σε λίγο δεν θα είμαι ανάμεσά τους. Και τους αφήνω μόνος και σε παρακαλώ για αυτούς. Τι σε παρακαλώ? Δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις μέσα από τον κόσμο, αλλά να τους διατηρήσεις ανέπαφους, ακέραιους μέσα στον κόσμο από τον πονηρό, για να μάθει κάποιος και να υπερνικήσει τη φιλαργυρία του, πρέπει να έχει χρήματα, έτσι. Και βλέπετε, φιλάργυρος είναι και ο πλούσιος που μαζεύει σαν το Σκρούτζ και κρύβει στα χρηματοκιβώτια του τις λίρες του και τις μετοχές του και τις καταθέσεις του. Φιλάργυρος είναι και ο φτωχός που σκέφτεται πώς θα αποκτήσει, δεν έχει τίποτα, και λέει, θα χτίσω, θα φτιάξω χρηματοκιβώτια, να πλουτίσω, θα κάνω. Την ίδια αγάπη έχουν, τον ίδιο έρωτα έχουν για τον πλούτο. Ο ένας για τον πλούτο που έχει και ο άλλος για τον πλούτο που επιθυμεί. Δεν διαφέρουν τα πάθη. Είτε είναι ενεργούμενα, είτε είναι εν λογισμό και κατά φαντασία διαπρατώμενα, τα ίδια πάθη είναι. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται και του δίνει τη δυνατότητα να υπερβεί το πάθος. Αυτό κάνει ο Χριστός. Κανένας άλλος εκ των μαθητών δεν ήταν φιλάργυρος.
ο φιλάργυρος έπρεπε να νικήσει τη φιλαργυρία κρατώντας τα αργύρια στα χέρια του. Αυτό μας δίνει ο Θεός. Δεν φταίει η κοινωνία. Λέμε, κοίταξε ο ένας πώς συμπεριφέρεται, πώς είναι ντυμένος, τι κάνει, τι τρώει, τι πίνει. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος που τρώει κρέας τώρα. Δεν μας πειράζει. Αλλά γιατί κάνουμε, σπέβδουμε να τον καταδικάσουμε. Γιατί? Γιατί εμείς νηστεύουμε και αυτός τρώει. Και τον κατακρίνουμε που τρώει, γιατί και εμείς θέλουμε να φάμε. Και λέμε, γιατί τρώει αυτός και δεν τρώω εγώ. Αυτό είναι. Ο Χριστός λοιπόν δίνει στα αργύρια στον Ιούδα και του δίνει τη δυνατότητα να νικήσει το πάθος του. Και όχι μόνο με το να του δώσει το ταμείο. Ο Ιούδας ήταν παρόν σε όλα τα κηρύγματα του Κυρίου. Δεν άκουσε ο Ιούδας ότι είναι δυσκολότερο, ευκοπότερο νεστή κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος εις ελθύν ή πλούσιον εις την βασιλεία των ουρανών. Το άκουσε. Δεν ήταν παρόν ο Ιούδας όταν ο Χριστός από ελάχιστες στροφές, λίγους άρτους και λίγα ψάρια, έθρεψε πάνω από 5.000 ανθρώπους. Δεν ήξερε ότι ο διδάσκαλός του έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα δινάριο και να το απειρήσει, να το κάνει άπειρα δινάρια. Το έκανε με το ψωμί και τα ψάρια. Γιατί να μαζεύει? Τα είχε ακούσει όλα. Είχε δει πως περνούσε ο διδάσκαλός του ο Χριστός. Εαλόπεκες φωλεούς έχωση και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλείνει. Λέει ότι οι αλεπούδες και τα πετεινά έχουν τον τόπο τους, τη φωλιά τους, τα κλαδιά τους. Εγώ δεν έχω. Το πλοιάριο που κήρυτε δανεικό ήταν του Σίμωνα. Το γαϊδουράκι, ο πόλος όνου που εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα, δανεικό ήταν. Το υπερό που κάνει το τελευταίο του δείπνο, δανεικό ήταν. Τίποτα δικό του δεν είχε. Τίποτα δικό του δεν απέκτησε. Παρόλη την παντοδυναμία που είχε. Δεν τα είδε αυτά ο Ιούδας. Δεν τα έζησε. Τα είδε. Είχε και τη διδασκαλία και τη θεωρητική υποστήριξη και τη θαυματουργία και την έμπρακτη εμπειρική έτσι, γνώση της υπερβάσεως της φιλαργυρίας και τη δυνατότητα το γλωσσόκομο. Τα πάντα είχε για να υπερβεί το πάθος του. Αλλά αυτός έμεινε δόλιος εκεί. Και σιγά σιγά, μέρα με την μέρα, αντί να υπερνικά το πάθος του, το υπηρετούσε κρυφά κατά αυτόν, φανερά ενώπιον του παντογνώστου Κυρίου. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Ιούδας έφτασε στην προδοσία. Ποιος από εμάς, αδελφοί μου, μπορεί να πει ότι δεν έχει πάθει φανερά ή κρυφά? Ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι κάποτε ή πολλές φορές ή χρόνια ολόκληρα δεν μας κατανικούν και μας προδίδουν τα πάθη μας? Πόσες φορές κι εμείς άλλο ποθούμε, άλλο στοχεύουμε και τελικά άλλο πράττουμε και υπηρετούμε? Πόσες φορές δεν είπαμε θα το κόψω, θα σταματήσω τελευταία φορά και το κάνουμε και το ξανακάνουμε και το ξανακάνουμε? Γιατί λοιπόν ο Ιούδας δεν είναι τελικά πρότυπό μας, και ας μην το ομολογούμε? Γιατί η ζωή μας και η πορεία μας δεν είναι παράλληλη δυστυχώς με την πορεία και τη ζωή και τη δράση του μαθητού, του προδότου? Άκουσε ο Ιούδας ότι ούδυναστε δυσί κυρίης δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Και αυτός δούλευε σε δύο κυρίους. Και στο πάθος του έπαιρνε και στο Χριστό που ακολουθούσε. Δεν το κάνουμε κι εμείς αυτό? Πόσες φορές, ας πούμε, μπορούμε να πάμε και στην εκκλησία και μέσα στην εκκλησία να σκεφτόμαστε το κακό? Να κατακρίνουμε τον άλλον μέσα στην εκκλησία? Να σκεφτόμαστε μέσα στην εκκλησία πώς θα εκδικηθούμε κάποιον που μας πίκρανε, που μας δυσκόλεψε?
Ένα σωρό κακούς λογισμούς, τους οποίους και τους υπηρετούμε. Αυτή είναι η πορεία του Ιούδα που φτάνει ως την προδοσία και αυτή είναι η πορεία η δική μας που ο Θεός να δώσει να μην φτάσουμε τελικά, διότι για μας ακόμα τα πράγματα δεν έχουν κριθεί, παίζονται. Να μην φτάσουμε ως την προδοσία και να μην είναι η ζωή μας παράλληλη και όμοια με την πορεία του Ιούδα. Το δεύτερο συστατικό που ουσιαστικά κλειδώνει τη στάση και την πορεία του Ιούδα προς την προδοσία είναι η υποκρισία. Το πρώτο είναι ότι έχει κρυφό, ανομολόγητο πάθος έως την τελευταία στιγμή από τον διδάσκαλό του και το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί να αποκρύψει, να ρετουσάρει αυτό το πάθος προβάλλοντας ένα τελείως άλλο πρόσωπο, ένα άλλο προσωπείο. Ενώ είναι φιλάργυρος, δεν λέει πω πω δώστε μου 300 δινάρια, τα θέλω. Μη τα δέχεσαι διδάσκαλοι να χαθούν. Τι ανάγκη έχεις να σου πλύνουν τα πόδια με το πολύτιμο μύρο. Τα θέλω εγώ αυτά. Τα θέλω. Θέλω να τα ψωνίσω. Δεν λέει αυτό. Προβάλλεται φιλοπτωχία. Προβάλλεται ως ανώτερος πάντων σε ό,τι αφορά την αγάπη προς τον αδελφό. Πόσες φορές κρύπτουμε κι εμείς το πάθος μας και το προβάλλουμε προς τα έξω σαν αρετή. Ενώ άλλο είναι αυτό το οποίο μας αφορά, έτσι. Λέμε, δεν θα τον αφήσω εγώ να κάνει το κακό. Θα τον καταδώσω. Θα τον πάω στα δικαστήρια. Θα του το πάρω εγώ αυτό πίσω. Θα του κάνω μήνυση. Και τι λέμε, δεν του κάνει καλό. Είναι αδικία, είναι κλέψιμο. Δεν είναι η αδικία και το κλέψιμο και το κακό στον άλλον που μας καίει. Είναι ο πληγωμένος εγωισμός μας. Γιατί να μας το κάνει σε εμάς. Πόσα αδέρφια δεν μιλούνται ή μισιούνται για περιουσιακά στοιχεία και του λες, ρε παιδάκι μου, ένα χωράφι είναι εκεί πέρα πάνω. Πόσο έχει? Όχι, λέει, είναι θέμα τιμής. Ο πατέρας μου. Βρε, το έχεις ανάγκη. Τόση περιουσία, τόση φορολογία έχεις. Σε έχει τσακίσει η εφορία. Θες να πάρεις και αυτό? Τι να το κάνεις? Έχεις να πάρεις. Όχι. Και τι λέει? Ο πατέρας μου ήθελε να το πάρω εγώ. Τον θαμμένο πατέρα του τον χρησιμοποιεί. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να ταπεινωθεί. Ουσιαστικά είναι γιατί να μου το πάρει εμένα, δεν το έχω ανάγκη. Αλλά γιατί να μου το κάνει εμένα αυτό? Εγώ το σηκώνω. Είναι εγωισμός από πίσω. Πόσες φορές λοιπόν δεν ταπεινοσχημούμε ή ταπεινολογούμε ή παρουσιάζουμε ας πούμε τη δίθεν αρετή μας για να κρύψουμε το πάθος μας. Ξέρετε, η ψυχολογία αυτό το λέει προβολή. Λέει ας πούμε η ψυχολογία, όταν δεις έναν άνθρωπο να καταφέρεται απόλυτα, δυναμικά, έτσι, με οργή απέναντι σε κάτι κακό, κατά μεγάλο ποσοστό αυτό το πάθος και αυτό το κακό το έχει μέσα του. Ας πούμε, οι κλέφτες, όλοι κλέβουνε, κλέβουν όλοι στο δημόσιο, και οι πολιτικοί κλέβουνε, κλέβουνε, κλέβουνε. Όταν ακούσε ένα και λέει συνέχεια, συνέχεια τους κλέφτες, κάπου κλέβει αυτός. Κάπου κλέβει, έτσι. Βλέπεις, λένε, πώς είναι έτσι ντυμένες οι γυναίκες, ξέρω εγώ. Πω, 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 δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις έξω. Έχει πρόβλημα ηθικό ο άνθρωπος. Έχει πρόβλημα. Και προσπαθεί να κρύψει, πού να κρύψει. Δεν φαίνεται. Δεν ξέρει κανένας ότι εγώ κλέβω. Δεν το ξέρετε. Το ξέρω όμως εγώ. Το ξέρει η συνείδησή μου. Και προσπαθώντας να κατασυγάσω τη συνείδησή μου, φαίνομαι, θέλω να φαίνομαι, προσπαθώ να φαίνομαι στα μάτια όλων σας ως ακριβοδίκαιος, ακέραιος. Μην πάει στο μυαλό του κανενός από εσάς ότι εγώ κλέβω. Μόνο ένας έξυπνος, πολύ, μόνο ένας ψυχολόγος μπορεί να πει
Πάτερ, τόσο πολύ φωνάζεις για τους κλέφτες. Μήπως το έχεις και σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτή λοιπόν η υποκρισία είναι που κλειδώνει τον Ιούδα στο να φτάσει ως την προδοσία. Και εμείς έχουμε πάθει. Έχουμε αδυναμίες. Χρόνια τώρα τα υπηρετούμε, τα αποκρύπτουμε. Είναι πάθη που μας τρέφουν, είναι πάθη που μας ευχαριστούν, είναι πάθη που δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε από αυτά, να αναβάλουμε, το κάνουμε, το λέμε ότι θα το κάνουμε αργότερα. Δουλεύουμε συνειδητά σε δύο κυρίους, έτσι. Πόσα παιδιά, ας πούμε, δεν, έτσι, προσπαθούν τα καημένα. Μετά από το κλαμπ, 5-6 ώρα το πρωί, πάνε κατευθείαν στην εκκλησία. Ξέρω τέτοια παιδιά. Λέει, πάτερ, πήγα στην εκκλησία. Σάββατο βράδυ ήταν όλο στο πλάνο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η ψυχή είναι ευαίσθητη. Θα σπάσει. Δεν μπορεί να τη βάλει, ας πούμε, την κατάψυξη στο φούρνο στους 300 βαθμούς. Δεν είναι πυρέξ. Θα σπάσει. Θα το κάνεις 1-2-3 φορές. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Και πόσες φορές κι εμείς δεν υπηρετούμε και τον Χριστό και τον διάβολο. Ή πόσες φορές δεν λέμε, τώρα έτσι είναι η εποχή μας, άλλαξαν τα πράγματα, να το δεχτούμε έτσι, δεν είναι και πολύ, εντάξει, και το, καλό είναι και το Ευαγγέλιο βέβαια, αλλά τότε ήταν άλλες εποχές, τώρα έτσι είναι η κοινωνία. Προσπαθούμε να τα δικαιολογήσουμε, να τα χωνέψουμε, ή λέμε, δεν πρόκειται να πας μπροστά με το σταυρό στο χέρι, θα σε φάνε οι άλλοι, θα σε φάνε. Το Χριστό το φάγανε. Δια του θανάτου έρχεται η ζωή. Αν δεν πεθάνεις πριν πεθάνεις, θα πεθάνεις όταν θα πεθάνεις. Και έτσι επέρχεται η πόρωση στην καρδιά μας, έτσι σκοτίζεται το μυαλό μας, έτσι παραλύει η θέλησή μας και φτάνουμε τελικά έως την προδοσία. Η υποκρισία είναι άλλο να είμαστε και άλλο να δείχνουμε. Ενώ είμαστε ανήθικοι στις σκέψεις, στις πράξεις, να είμαστε κήρυκες της ηθικής. Ενώ είμαστε άπιστοι, να παρουσιαζόμαστε ως πιστοί. Ενώ είμαστε δούλοι κάποιων παθών, να το παίζουμε ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Υπηρετώντας λοιπόν το πάθος του και αποκρύπτοντας και ρετουσάροντας το πάθος του δια της υποκρισίας, τελικά φτάνει στην προδοσία. Χωρίς να το καταλάβει, πάει και συνάπτει συμφωνία μετά των διωκτών του Ιησού. «Τι μη θέλετε δούνε, κακό αυτόν παραδώσω εμάς», τους λέει. «Ελάτε τώρα, πείτε μου, τι θέλετε. Βλέπω ότι καίγεστε να τον συλλάβετε. Δεν έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Τον θέλετε. Πόσα θέλετε να σας τον φέρω εγώ, να σας τον δώσω εγώ. Να τον συλλάβετε άτερόχλου, μακριά από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος θα σας καταδικάσει, τον αγαπάει ο κόσμος, να μην υπάρχουν έτσι αναταραχές κοινωνικές. Εγώ, θα σας διευκολύνω εγώ. Τι μη θέλετε». Και συμφωνούν φυσικά για 300 αργύρια. Τι σημαίνει αυτή η στάση του Ιούδα? Σημαίνει μια συνειδητή, δεν είναι μια έκφραση της στιγμής, ένας θυμός, ένας λόγος που εξτομίστηκε πάνω σε κάποια ένταση. Είναι πράξη η οποία έχει σχεδιαστεί και έχει εμψυχρό υλοποιηθεί. Μια συμφωνία. Τι σημαίνει για μας αυτό? Ότι συνειδητά κι εμείς πέφτουμε. Υπάρχουν αμαρτίες εξυναρπαγής πάνω στα νεύρα μας, πάνω στη θολούρα του μυαλού μας, αλλά και υπάρχουν και πράξεις και πάθη και ενέργειες οι οποίες είναι ψυχρά και μαθηματικά υπολογισμένες να γίνουν. Δεν είναι ξυναρπαγής. Συνειδητά πέφτουμε. Συνειδητά συμπράττουμε με το κακό, με την αμαρτία. Συνειδητά προδίδουμε κι εμείς. Συνειδητά διαλεγόμαστε πολλές φορές με την αμαρτία και συμφωνούμε κι εμείς μαζί της. Είδατε, πολλές φορές λέμε εκ προημίου ξέρουμε ότι θα γίνει κάτι. Είναι Παρασκευή, ας πούμε, και μας καλούν σε ένα τραπέζι. Σε μια χασαποταβέρνα. Δεν υπάρχει περιθώριο να μην φας. Κι όμως,
αρχίζουμε να λέμε, εντάξει, θα πάω και θα φάω σαλάτα. Έτσι. Τώρα μετά λες και, εντάξει, και μετά άμα πάει και λίγο πιο αργά, πέρασε η μέρα, μπήκε Σάββατο, μπήκε Πέμπτη. Δεν είναι νηστεία, ας πούμε. Αρχίζει σιγά σιγά και κάνεις, ας πούμε, και μετά όταν πας εκεί πέρα πλέον λες, φέρε μου και εμένα μια σταυλίσια βριζόλα. Και τη δεύτερη και τη δεύτερη. Και λες μετά, ή τι κάνεις, ας πούμε, σου λέει κάποιος το πρωί, πάρε ένα κουλουράκι, το βάζεις στο στόμα σου. Λες, μήπως έχει γάλα, ναι. Άμα λες, νηστεύω. Και μετά δεν σου κάνει διάβολο. Σου λέει, αφού τώρα το πρωί έφαγες, το έφαγες το κουλουράκι. Δεν τρως και το βράδυ ένα σουβλάκι αφού αρτήθηκες. Και σήμερα αφού έφαγες το σουβλάκι, αύριο σου λέει, αφού χθες έφαγες κουλουράκι και σουβλάκι και τη χάλασες τη σαρακοστή, τι περιμένεις τώρα, πήγαινε τώρα μέχρι και αρχίζεις από Μεγάλη Δευτέρα. Αυτό κάνει. Το ίδιο κάνει και ο Ιούδας εκεί πέρα, πηγαίνει και διαλέγεται και συμφωνεί. Και μετά όταν φτάνει να συνειδητοποιήσει του τι έκανε, δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να επιστρέψει στο Χριστό. Γιατί? Γιατί επιστρέφει ο Πέτρος και δεν επιστρέφει ο Ιούδας? Ποια είναι η διαφορά του Πέτρου, ο οποίος και αυτός αρνείται τρεις φορές με θόρκο και ορίεται? Ήρξα το καταναθεματίζειν και ομνίειν, ότι ούκ είδα τον άνθρωπο μπροστά σε ένα κοριτσάκι. Αυτός που είχε τα κότσια πριν να κόψει το αυτί του δούλου του αρχιερέα. Τράβηξε μαχαίρι και όρμησε εκεί πέρα. Ήτανε πάνοπλη η φρουρά που ήρθε να συλλάβει τον Χριστό. Δεν λογάριαζε τίποτα ο παρορμητικός Πέτρος. Βγάζει το μαχαίρι, του κόβει τα αυτί, έτσι. Το κάνει αυτό εκεί πέρα μπροστά σε πάνοπλους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συλλάβουν τον Κύριο. Και ενώπιον μιας παιδίσκης, δηλιά. Γιατί όμως ο Πέτρος εξερθών έξω έκλαυσε πικρός και επιστρέφει στο Χριστό, ενώ ο Ιούδας δεν επιστρέφει στο Χριστό? Γιατί? Ό,τι μετάνοια, πώς γίνεται η μετάνοια? Ξέρετε, είναι μια κατάσταση της χάριτος του Θεού και της δυνατότητος να υλοποιηθεί από τον άνθρωπο. Είναι συνεργασία, συνέργεια και της ελευθερίας του ανθρώπου και της χάριτος του Θεού. Ο Χριστός προειδοποιεί τον Πέτρο. Ταύτη την νυχτή πήρε ένα λέκτορα φωνή, σε απαρνήσε με τρεις. Ο Πέτρος επιμένει, καν δε είμαι εσύ αποθανή, εγώ ουδέποτε σε απαρνήσομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Και αν όλοι οι άλλοι σε αρνηθούν, εγώ ποτέ, εγώ μαζί σου θα πεθάνω. Ο Χριστός του λέει ότι είναι να του πει και σταματάει. Ποια είναι η διαφορά? Πρώτα απ' όλα, ο Πέτρος είναι παρορμητικός. Είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος. Έτσι. Το έχει δείξει πολλές φορές. Πηδάει πρώτον στα κύματα. Εμπιστεύεται τον Χριστό. Όπως εύκολα εμπιστεύεται τον Χριστό, που δεν τον θεωρεί φάντασμα και τον ακολουθεί στα κύματα, έτσι τώρα εμπιστεύεται τον εαυτό του. Είναι παρορμητικός. Ορμάει να κόψει το αυτί του αρχιερέα. Έτσι. Είναι παρορμητικός. Μετά την Ανάσταση, ενώ φτάνει δεύτερος μαζί με τον Ιωάννη στον τάφο του Κυρίου, μπαίνει πρώτος. Ο Ιωάννης είναι νέος, τρέχει, αλλά όμως είναι συναισθηματικός. Τώρα να μπει μέσα εκεί με ένα νεκρό, πώς θα είναι? Συστέλλεται, πιο ευαίσθητος. Ο Πέτρος κάνει έτσι, ορμάει μέσα, πρώτος. Δεύτερος έρχεται, πρώτος μπαίνει. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως ο καθένας μας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, και ο Χριστός τα σέβεται και τα αναγνωρίζει. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ούτε όλα τα δάχτυλα λέμε είναι τα ίδια. Έχει προϋποθέσεις πολύ καλύτερες. Ο Ιούδας δουλεύει χρόνια στο πάθος του. Ο Πέτρος εκείνη τη βραδιά κολλάει, θα μπορούσαμε να πούμε, και έχει αυτοπεποίθηση. Είναι η αυτοπεποίθηση μιας βραδιάς. Ο Ιούδας δουλεύει χρόνια σε αυτό το πάθος. Είναι πιο δύσκολο να αναταχθεί. Ο Πέτρος αγαπάει πραγματικά τον Χριστό. Έτσι, έχει αυτοπεποίθηση, έχει τα χαρακτηριστικά του, αλλά η διάθεσή του είναι
φύλλα προσκύμενη προς τον Χριστό. Η καρδιά του Ιούδα έχει παγώσει απέναντι στον Χριστό. Έχει παγώσει όταν κατακρίνει τον Χριστό γιατί δέχεται το μύρο. Μέσα του τον έχει απορρίψει. Γιατί το καταδέχεσαι αυτό το τεράστιο ποσό? Τι έχεις ανάγκη από αυτό το πράγμα? Και χρόνια τώρα κρύβεται από τον Χριστό. Ο Πέτρος δεν κρυβόταν από τον Χριστό. Ο Πέτρος και το βράδυ που ανακρινόταν ο Χριστός, λάθος του βέβαια, αλλά τι έκανε? Πήγε δίπλα στην όλη ανακριτική διαδικασία. Συνεισήλθε με τον μαθητή των άλλων, τον Ιωάννη, ο οποίος και αυτός ήταν μαθητής της αγάπης και ακολούθησε, και επειδή ήταν ψαράδες, δίναν ψάρια σε αυτούς εκεί πέρα και ήταν γνωστοί. Και ο ψαράς, αυτός που μας δίνει ψάρια, και τους βάλανε μέσα. Κακώς κάθεται και συνθερμαίνεται βέβαια με τους διώκτες του Χριστού, αλλά έχει τη δυνατότητα εκεί κοντά, παρέχει τη δυνατότητα να τον δει ο Κύριος. Ενέβλεψε το Πέτρο. Ο Ιούδας ό,τι κάνει, το κάνει κρυφά, μυστικά, με τον διωκτών του Χριστού. Όταν στο μυστικό δείπνο ο Χριστός προειδοποιεί, πολλές φορές το είχε κάνει, όπως και τον Πέτρο, «Είσαι ξημών παραδόσιμε, ουέ δε του ανθρώπου εκείνο διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται», αλίμονος στον άνθρωπο εκείνο, ο οποίος θα έχει τη διαμεσολάβηση και θα παραδοθεί, θα παραδοθώ και θα σταυρωθώ, ο Ιούδας τα ακούει και δεν είναι πορωμένος, δεν τον συστέλνουν καθόλου, δεν τον ελέγχουν καθόλου, δεν τον προβληματίζουν καθόλου. Και όταν τον καταδεικνύει ο διδάσκαλος, ο Χριστός, στο μυστικό δείπνο, «Είσαι ξημών παραδόσιμε». Λέει ο Χριστός ότι εσείς καθαρίεστε όλοι, είστε καθαροί, αλουχοί πάντες. Δεν είστε όλοι καθαροί. Ένας είναι ακάθαρτος. Ένας έχει πάθος. Ένας δουλεύει στο πάθος του. Ποιος είναι? Έχει το θράσος και λέει ενώ έχει συμφωνήσει. Έτσι, τεράστια υποκρισία. Μήτι εγώ είμαι, Κύριε. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς αποθρασύνεται ο άνθρωπος. Ο Ιούδας έχει πάψει να πιστεύει στον Χριστό. Είπαμε ότι ο Χριστός είναι παντογνώστης και το έχει αποδείξει ο Χριστός πάμπολες φορές ενώπιον των μαθητών του. Λέει, τι ταύτα διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, λέει στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, γιατί σκέφτεστε έτσι πονηρά? Τι είναι ευκοπότερο, το ακούσαμε δύο Κυριακές, τρεις πριν, τι είναι πιο εύκολο, να πω στον παράλυτο αυτόν, σου συγχωρώ τις αμαρτίες, ή να του πω σήκω πάνω και περπάτα? Για να δείτε λοιπόν, γιατί σκέφτεστε, πώς λέει ότι συγχωρεί αμαρτίες, ποιος είναι ο Θεός, διαβάζει τη σκέψη τους. Και τους ήταν να λέει τη σκέψη τους. Και το ακούν οι μαθητές. Και ξέρουν οι μαθητές ότι ο Χριστός διαβάζει τη σκέψη του. Τι νομίζει ο Ιούδας, ότι δεν ξέρει ο Χριστός δεν ξέρει ότι κλέβει? Και όμως νομίζει ότι δεν ξέρει. Και ενώ έχει ή την άλλη φορά, ξέρω εγώ, στη δικία του Σίμωνα, έτσι, προσέρχεται αυτή η γυναίκα, μια αμαρτωλή γυναίκα, η οποία και αυτή ασπάζεται τα πόδια του Ιησού και τα πλένει με το μύρο, και τώρα ο Σίμωνας και οι άλλοι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εκεί πέρα κοιτάνε τη σκηνή και λένε, σκέφτονται, αν είναι Θεός και είναι παντογνώστης, θα ήξερε το ποιόν αυτής της γυναίκας, εμείς την ξέρουμε εδώ πέρα, είναι γνωστή ότι είναι μια πόρνη, και θα την έδιωχνε. Δεν θα καταδεχόταν, θα ανεχόταν να του αγγίζει αυτή τα πόδια και να του τα πλένει και να του τα κάνει. Άρα δεν είναι παντογνώστης. Για να το δέχεται. Δεν ξέρει ποια είναι. Και ο Χριστός πάλι διαβάζει τη σκέψη τους και του λέει, «Σίμων, ήρθα σπίτι σου και ως όφιλες να μου κάνεις δοχή, υποδοχή κατά το έθος, δηλαδή να μου πλύνεις τα πόδια, δεν μου το έκανες. Και η γυναίκα αυτή μου το κάνει». Πάλι αποδεικνύει ο Χριστός ότι διαβάζει τη σκέψη του Σίμωνα. Ο Ιούδας το ξέρει αυτό, αλλά δεν το πιστεύει. Έχει πορωθεί, έχει σκληρυθεί η καρδιά του. Γι' αυτό και λέει, «Μήτι εγώ είμαι, Κύριε». Ο Χριστός άλλη μια φορά, εκεί στον κήπο, το βράδυ που τον συλλαμβάνουν, έρχεται ο Ιούδας και του λέει, «Χαίρε Ραβή», και κατεφύλησεν αυτό. Τι θράσος, τι υποκρισία, τι εμπεγμός. Και του λέει, «Ετέρε,
εφού πάρει φιλήματι των ιών του ανθρώπου παραδίδος. Με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκες να με καταδείξεις. Οι μάσκες έχουν πέσει. Θα μπορούσες να πεις αυτός είναι. Με φίλημα. Γι' αυτό λέμε έχει μείνει το προδοτικό φίλημα. Αυτή η υλικοφιλία που λέμε, έτσι, που πολλές φορές και εμείς αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους και λέμε σαν αδερφό μου σε έχω, έτσι, και από πίσω έχουμε τα νύχια μας να τον γδάρουμε. Λέμε σε μένα στηρίξου, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι τίποτα, εγώ θα σε βοηθήσω. Και λέμε μέσα μας, έλα, 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 πέσε πάνω μου και θα σου βγάλω εγώ τα μάτια. Αυτό το λέμε, το ίδιο κάνουμε κι εμείς, έτσι. Πολλές φορές λέμε λόγια που δεν τα πιστεύουμε, αγκαλιάζουμε και φιλάμε ανθρώπους που τους απεχθανόμαστε, έτσι, και που θέλουμε, τους έχουμε σκάψει στο λάκκο. Αυτό κάνει. Δεν μπορεί να επανέλθει ο Ιούδας. Δεν μπορεί να επανέλθει. Δεν μπορεί να επανέλθει η ψυχή όταν δουλεύει τόσα χρόνια στα πάθη. Ας μην απατώμεθα. Αυτό μας κάνει ο διάβολος. Μας λέει ότι ξέρεις κάτι, φάε, κλέψε, ασώτευσε, θα γεράσεις και θα μετανοήσεις. Δεν θα μπορείς να μετανοήσεις. Δεν θα μπορείς. Γιατί αποκτάει δισκαμψία. Είδατε ένα δέντρο, λέει άστο μωρέ, δεν πειράζει. Έχει στραβώσει, λέμε αυτό. Άστο μωρέ, θα το ισιώσουμε αργότερα. Θα το τραβήξουμε. Έχω εγώ ένα σειρματόσκελο, έχω κάτι γάντζους, θα το πιάσω. Δεν γυρίζει το δέντρο μετά. Δεν γυρίζει. Μόλις το τεντός θα σπάσει. Όσο είναι νέο, μπορεί να το πας από εδώ, από εκεί, να το παλουκώσεις και να πάει ίσια πάνω. Μετά δεν φτιάχνεται. Αυτό κάνει ο διάβολος. Τον πάει τον Ιούδα, τον κλειδώνει, τον κλειδώνει, τον κλειδώνει, τον κλειδώνει, στο τέλος τον πετάει. Και έτσι χάνεται η ψυχή του. Είναι μια ιστορία, δεν ξέρω τώρα τι ώρα, μια φοβερή ιστορία που είναι μάλλον ψεύτικη, ναι, αλλά δείχνει αυτό το πράγμα, το κλείδωμα της καρδιάς του ανθρώπου. Ήταν, λέει, κάποτε ένας αριστερός ψάλτης σε ένα χωριό με 2-3 ανθρώπους, κακόφωνος, και έλεγε μωρέ, ο δεξιός ψάλτης του χωριού είναι μεγάλος, γέρος είναι, πού θα πάει, θα πεθάνει, θα γίνω εγώ ο δεξιός ψάλτης. Πράγματι σε λίγο καιρό τα κακάρωσε ο δεξιός και έγινε δεξιός ψάλτης του χωριού. Μετά, αφού πάτησε καλά στο δεξιό ψαλτήρι και το απόλαυσε, του χωριού με 3 ανθρώπους, είπε, μωρέ, ο ψάλτης ο αριστερός της πόλης κάτω, μήπως είναι καλύτερος από μένα, δεν θα μπορούσα εγώ να πάω να είμαι ψάλτης αριστερός σε ένα κεντρικό ναό, ξέρω, του Ηρακλείου, γιατί τα κάνουμε στο χωριό εδώ πέρα με 3 γριές. Και άρχισε να το δουλεύει αυτό. Και κατεβαίνει στο τέτοιο, έμαθε ότι άλλαξαν τα ψαλτήρια, πάει στο τέτοιο, λέει εγώ είμαι ψάλτης στο τάδε χωριό και ενδιαφέρον τον πήρε ο παπάς. Να σου λοιπόν, ο πρώην αριστερός ψάλτης του χωριού είναι αριστερός ψάλτης τώρα ενός κεντρικού ναού. Και μετά άρχισε να κοιτάει πάλι από το αριστερό ψαλτήρι το δεξιό. Και έλεγε, και τι είναι να γίνω δεξιός, έτσι. Και πράγματι ύστερα από λίγο έγινε δεξιός. Και μετά, γιατί να μην πάω στο Μητροπολιτικό, και πήγε στο Μητροπολιτικό. Και μετά έβλεπε το διάκο που έλεγε εν ειρήνη του Κυρίου. Και λέει, γιατί να τα λέει αυτός και να μην γίνω εγώ διάκος. Και έγινε διάκος. Και μετά, για να μην γίνω, ξέρω εγώ, αρχιμανδρίτης, έγινε αρχιμανδρίτης. Και μετά, για να μην γίνω δεσπότης. Και μετά, για να μην γίνω πατριάρχης. Να μην σας το λέω έτσι όλο. Και έγινε, έφτασε ο άλλοτε αριστερός ψάλτης του χωριού να γίνει πατριάρχης. Επί εποχής Βυζαντίου ιστορία. Και αφού έγινε πατριάρχης, λέει τώρα εγώ είμαι ο πρώτος. Όλοι οι άλλοι είναι από κάτω. Ό,τι θέλω κάνω. Και ποιος είναι ο αυτοκράτορας που μου πει εμένα τίποτα. Άσε να έρθει ο αυτοκράτορας στην εκκλησία, ξέρω εγώ, για τον κάνω εγώ. Και όπως ήταν το θρόνο, κατεβαίνει από το θρόνο και πάει και τραβάει ένα χαστούκι του αυτοκράτορα, έτσι, για να τον ελέγξει. Για να δείξει ότι είναι ο ανώτερος. Έλα όμως που ο αυτοκράτορας τα πήρε και λέει δεν έγινε τίποτα. Και πάει, λέει, θα το συλλάβουμε και θα τον καταδικάσω τον πατριάρχη, τον άλλοτε αριστερό ψάλτη του χωριού. Και έφτασε να τον κρίνει,
εισήγλητος, ξέρω εγώ, και να καταδικαστεί ο Πατριάρχης, να κηρυχθεί έκτοτος και καταδικαστικής ποινής θανάτου. Στο δρόμο που πήγαινε λοιπόν με το εκτελεστικό απόσπασμα, έφτασε κάποια στιγμή κάποιος σπεκουλάτορας, κάποιος στρατιώτης, να του κόψει το κεφάλι με το ξύφος. Ξαφνικά φεύγει το ξύφος, λέει, από τον στρατιώτη αυτόν και το αρπάζει τίποτα, ένα πνεύμα, τίποτα. Ήταν το ξύφος και ακούστηκε μια φωνή. Άστον αυτόν. Είναι δικός μου, ο διάβολος ήτανε. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για να τον φέρω μέχρι εδώ? Αυτό κάνει ο διάβολος. Μας παίρνει από αριστερούς ψάλτες του χωριού μας, από μικρά παιδάκια, λίγο. Αυτό κάνει και με τον Ιούδα και μας φτάνει τελικά μέχρι το τέλος. Και εμείς νομίζουμε ότι θα γίνουμε πατριάρχες και θα αλλάξουμε. Το ίδιο φρόνημα θα έχουμε. Πάντα θα θέλουμε κάτι ανώτερο και πάντα θα υπηρετούμε το πάθος του εγωισμού ή της φιλοπροτείας μας. Και νομίζουμε ότι τελικά θα αλλάξουμε. Ο εγωισμός λοιπόν και το πάθος μας τυφλώνει, μας δεσμεύει, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε εν μετανοία στον Κύριο. Η ώρα έχει συμπληρωθεί. Ο Ιούδας τελικά τι είναι στη ζωή μας? Είναι πρότυπο ή ένα πρόσωπο αποτρόπαιο? Ας αναμετρηθούμε πραγματικά και αν δούμε ότι τελικά και μυστικά είναι ένα πρότυπο για το βίο μας, ας το αποδιώξουμε. Ας αποδεσμευτούμε από το οποιοδήποτε πάθη έχουμε, όπως εκείνο στη Φιλαργυρία, και ας προστρέξουμε μέρες που έρχονται στο Σταυρό του Χριστού. Να πέσουμε στα πόδια του Σταυρωμένου, να καταφυλίσουμε τα άχραντα πάθη του και να του πούμε εκ μέσης καρδίας, Κύριε σώσον με. Πάρε τα 300 αργύρια, μπορεί να είναι πολύ περισσότερα τα δικά μας, γιατί να μην είναι μόνο η μία προδοσία, και εδώ σε έχω προδώσει και εκεί σε έχω προδώσει και αλλού σε έχω προδώσει, και μην αναρωτηθούμε μη τι εγώ είμαι, Κύριε, με ερωτηματικό στο τέλος, αλλά εγώ είμαι, Κύριε, εγώ είμαι που σε έχω προδώσει πάλι και πολλάκις και σου ζητώ, στήριξόν με, ενίσχυσέ με, εξέγειρέ με, ανάστησέ με από το πάθος ή από τα πάθη μου. Ο Χριστός με απλωμένες τις αγκάλες μας περιμένει. Το τέλος το δικό μας δεν έχει έρθει. Λένε πολλοί ότι ο Ιούδας μπορεί να αποκαταστάθηκε, έτσι, λόγω της προδοσίας, το είπα και στην αρχή, όχι. Ο λόγος του Κυρίου δεν επιδέχεται καμία αφισβητήσεως. Ουέ δε το ανθρώπου εκείνο, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται. Καλύτερα ήταν να μην είχε γεννηθεί. Αλίμονος αυτόν τον άνθρωπο. Για να μην υποθεί και για μας αυτός ο λόγος, διότι αλίμονο εάν έχουμε έρθει στη ζωή, που έχουμε έρθει για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή και χάσουμε την αιώνια ζωή για λίγα χρόνια αυτής της ζωής. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση και καλή συμπόρευση στα άχραντα πάθη του Κυρίου μας. Μήπως θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ορίστε. Ερώτηση. Ο Ιούδας δεν το μετάνιωσε μετά την προδοσία του Κυρίου μας? Ιούδας πήγε, δηλαδή, έκλαψε, κρεμάστηκε. Δεν έκλαψε. Ήτανε Είδατε, είπατε δεν μετάνιωσε. Η Αγία Γραφή δεν χρησιμοποιεί τη λέξη μετάνοια, αλλά τη λέξη μεταμέλεια. Αυτό, ξέρετε τι είναι? Είναι ένας πληγωμένος εγωισμός. Δηλαδή μπορεί να κάνεις κάτι και μετά να είσαι μέσα στα νεύρα, γιατί να το κάνω εγώ, ξεφτυλίστηκα, τι θα πούν για μένα. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Έτσι. Η μετάνοια είναι αυτό που είπα, να επιστρέψεις στον Χριστό και να ζητήσεις από τον Χριστό άφεση και να αλλάξεις τρόπο ζωής. Είδατε ο Ιούδας πού πάει μεταμεληθείς? Πάει σε αυτούς που, ναι, που είχαν πετύχει το στόχο τους και τους ρίχνει τα 300 αργύρια και τους λέει ήμαρτον παραδούς έμαθω, και αυτοί του λένε τι προσημάς, σιώψη, τι μας νοιάζει, it's your problem, δικό σου πρόβλημα. Εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, τον Χριστό τον έχουμε στο Σταυρό, εσύ τώρα βρέστα.
και απελθώ να πήξατο. Ο Χριστός ήταν στο Σταυρό. Θα μπορούσε να πάει εκείνη την ώρα. Πάντα εκεί τώρα, εάν ας πούμε, λέω, με απαβάτη της ψυχής του Ιούδας, έκανε τη μετάνια. Λέμε, ας πούμε, και ο Απόστολος Παύλος, που ήταν διώκτης των χριστιανών και είχε σφάξει και κάτι, παρουσίασε και Κύριος και τον έκανε Αποστολό του. Ο Ιούδας τώρα τότε, εάν έκανε πραγματικά τη μετάνια, δεν θα έχει συγχωρηθεί από τον Κύριο. Φυσικά, θα ήταν. Θα ήταν Άγιος, βέβαια. Ο Ιούδας έκανε θαύματα. Έτσι, πριν, σαν Απόστολος, έκανε θαύματα. Έτσι, έκανε καλά αρρώστους, ανάστηνε νεκρούς. Έτσι, γύρισαν οι μαθητές όταν τους είχε στείλει σε αποστολή ο Κύριος και του λένε, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσετε». Λέει, κάνουμε, βγάζουμε καλά, δαιμονισμένους κάνουμε. Τον εαυτό του δεν μπόρεσε να το γιατρέψει. Εάν μετανοούσε, θα ήταν Άγιος. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι λένε «στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα» ή «γυναίκα» ή «άντρα», «ανοησία μου», «κουταμάρα μου». Αλλά το λένε στο σπίτι, το λένε στους φίλους του «ρε, ξέρεις κάτι, έκανα μεγάλες βλακίες στη ζωή μου, μετανιώνω». Δεν το λένε στο Χριστό. Λες πες το στο πνευματικό, πήγε να εξομολογηθείς, «τι ανάγκη, δεν έχω, εγώ το λέω, το ομολογώ, ήταν λάθος με αυτό». Και τι έγινε. Άλλος. Πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό, να πεθούμε, κάνε με ό,τι θες. Εσύ με έκανες, εσύ τον πάρεις, αφήνουν στα χέρια σου και τις κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε ποιησόν με ίον θέλεις, καν θέλω, καν μη θέλω. Υπάρχει κάτι άλλο. Καλή Ανάσταση, να είστε καλά. Πριν φύγετε, θεωρώντας ότι εκπροσωπώ όλους εσάς, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Μάρκο, ο οποίος σήμερα είναι μαζί μας και δεν είναι η πρώτη φορά. Μας έδωσε ένα μάθημα για ένα άνθρωπο ο οποίος ενώ ήταν μέσα στην αλήθεια, μέσα στην αγιότητα, μέσα στην αγκαλιά του Θεού, δεν κατάλαβε ποτέ τι σημαίνει «είμαι μαζί με τον Χριστό». Κάποτε, γέροντα, πριν από 30 χρόνια, είχα ασχοληθεί με ραδιοφωνικές εκπομπές και μια εκπομπή, μη με ρωτήσετε τι έγραψα και τι είπα, δεν το θυμάμαι, όμως είπα σαν θέμα «ο Ιούδας και οι Ιούδες». Το αναλύσατε τόσο ωραία που δεν έχει κανείς άλλο λόγο να εκφραστεί εδώ από εκείνα τα θαυμάσια παραδείγματα και λόγια τα οποία μας δώσατε. Πραγματικά είναι αλήθεια ότι ο Ιούδας δεν ήταν μόνος. Οι Ιούδες υπάρχουν διαχρονικά. Οι Ιούδες υπάρχουν σήμερα. Οι Ιούδες πολλές φορές είμαστε και εμείς οι ιερωμένοι όταν δεν κατανοήσουμε τι μεγάλο πράγμα, τι μεγάλο βάρος, τη μεγάλη ευλογία έχουμε από τον Θεό να τον υπηρετούμε. Εσείς ως λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, εάν δεν προσπαθήσετε να βιώσετε την εκκλησιολογική μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, εάν δεν βρούμε όλοι μαζί κληρικοί και λαϊκοί την οδό, την αλήθεια, τη ζωή, όλα επιτρέπονται. Έξω και πέρα από αυτά όλα επιτρέπονται. Άρα, σαν δίδαγμα είναι αυτό που κατέληξε ο γέροντας, οι μέρες που ζούμε, οι μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, προσευχής, νηστείας, αγρυπνίας και λοιπά. Το κάνουμε. Δεύτερον, μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Πώς θα βιώσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα? Είναι οι 12 μαθητές, είναι ο Ιούδας μέσα από αυτούς, ο ένας προδίδει, οι άλλοι γίνονται αργότερα. Οι Απόστολοι οι μεγάλοι και εμείς ερχόμαστε. Θα γεμίσουν οι εκκλησίες, όλες οι εκκλησίες θα γεμίσουν από κόσμο. Πόσοι όμως θα βιώσουν αυτή τη συνάντηση με τον μεγάλο δάσκαλο και τον Σωτήρα μας. Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.